Το λοιπόν, έχουμε έρθει σήμερα εδώ για την αγαπημένη μου οριακά στιγμή του μήνα. Πάμε, ερχόμαστε εδώ δηλαδή, πάμε και ξεφορτώνουμε. Διότι είναι κάποια πράγματα που νιώθω ότι άμα δεν βγεις να τα φωνάξεις, να τα βγάλεις από μέσα σου, δεν περνάνε τα νεύρα που σου προκαλούν. Τα νεύρα είναι κολούμπρα, δηλαδή μπορεί να σε ενοχλεί, ας πούμε, γειτόνισσα που τεινάζει τα χαλιά και έρχεται όλη σκόνη στο διαμέρισμά σου, όπως του λέγει. Αλλά άμα δεν βγεις να μέσα στη μέση του δρόμου να πεις φτάνει, δεν σου βγαίνει από μέσα σου, κατάλαβες. Και θα ξεκινήσω από κάτι που, παιδιά, πραγματικά, σε αυτά τα 5 που έχω σταχυρολογήσει. Μπορεί κάποιος να κάτσει να δει τα τελευταία μας 20 βίντεο και να δει πόσες φορές έχει πει ο Αλέξανδρος που πραγματικά. Πραγματικά. Το λέω, αλλά σήμερα το εννοώ. Αυτά που έχω ξεχωρίσει σήμερα με ενοχλούν σε τέτοιο βαθμό που είναι πάρα πολύ σοβαρός. Λοιπόν, ξεκινάω. Με ενοχλεί η ομοφοβία. Όχι. Με ενοχλεί η προχειρότητα στα social media. Προσέξτε. Προσέξτε, το έχω από συγκεκριμένο παράδειγμα. Όταν είναι επαγγελματικά. Και θα σας πω τώρα εγώ παράδειγμα πρόσφατο συγκεκριμένο για να καταλάβετε τι εννοώ. Εμένα λέει πως το μπορεί και όχι καμιά φορά δεν βάζω κεφαλαίο στην αρχή. Όχι, όχι. Είχε γίνει τις προάλλες, αυτό το σκέφτηκα και το έγραψα, όταν τις προάλλες έκανε η Νάνα Μούσχουρη στην ΕΡΤ μία παρουσίαση που βγάλανε κάποιες ηχογραφήσεις της από το 50, το 60, από το τότε κρατικό ραδιόφωνο που αυτά βγήκαν σε ένα ωραίο CD, ήταν τραγούδια που δεν είχαν ξαναβγεί ποτέ κτλ. Και έκανε μία πάρα πολύ ωραία press conference, οκ. Okay? Έπαιξε αυτό γενικά στα social, ρε παιδί μου, τύπου δείτε πώς είναι η Νάνα Μούσχουρη σήμερα, τι τραγούδια βγάλει η Νάνα Μούσχουρη κτλ. Μέσα σε όλα στη συνάντηση αυτή ήταν ο Μίμης Πλέσσας, πήγε ο Μίμης Πλέσσας. Σε πάρα πολύ προχωρημένη ηλικία και ένα ενστάντανε μέσα σε όλα ήταν που αυτοί οι δύο τραγούδησαν μαζί. Το οποίο καταλαβαίνουμε ότι είναι κάτι που δεν συμβαίνει, ρε παιδί μου, κάθε μέρα και δεν ήταν και μέσα στην press conference, αυτό ήταν απ' έξω κτλ. Ό,τι μα ό,τι ρημάδι βίντεο είδα από τη δισκογραφική που έβγαλε το δίσκο, από τα social των παρατρεχάμενων γύρω από τις δισκογραφικές και όλων όσων κάλυψαν ένα πάρα πολύ σοβαρό event με την έννοια της σπανιότητας. Δεν είναι ότι κάθε μέρα ούτε θα γίνει άλλες πάρα πολλές φορές για ευνόητο. Ήταν πιο πρόχειρα και από την προχειρότητα. Δεν στείλαν έναν άνθρωπο με ένα ρημάδι καλό κινητό να βγάλει ένα ωραίο βίντεο σταθερό να δείχνει την Νάνα Μούσχουρη να λέει τα λόγια που είπε για το παρελθόν της. Θέλω να πω δηλαδή ότι βλέπω σε πολλά event. Να το πιάσω και γέννη. Ήταν τραβηγμένα από το τέρμα της αίθουσας με ένα πλάνο έτσι, με βίντεο κάμερα στον ώμο. Θέλω να πω δηλαδή ότι γίνονται πάρα πολλά event τέτοιου είδους. Δεν εννοώ τώρα ένα PR μια διαφημιστική. Σημαντικά πράγματα, ρε παιδί μου, που λέει έχουν πάει τώρα 10 άνθρωποι να οργανώσουν στο ραδιομέγαρο της ΕΡΤ ένα ρημάδι event για ένα δίσκο που έβγαλε μια τεράστια καλλιτέχνη. Δεν νοείται να μην υπάρχει ένα άνθρωπο που θα βγάλει το σωστό υλικό στην εποχή του Instagram. Δηλαδή, έγινε viral ένα βίντεο του Μποσκοίτη που τραγουδάγανε. Ο Μίμης Πλέσσας ήταν στο αμαξίδιο και η Νάνα Μούσχουρη ήταν από πάνω του και τραγουδάγανε έξω από την ΕΡΤ. Που είναι ένα δημοσιογράφο που πήγε εκεί να καλύψει κάτι. Μποσκοίτης όμως είναι μέσα στα social. Δεν λέω. Η πηγή του τι έγινε εκεί ήταν ένα δημοσιογράφο και δεν ήταν η δισκογραφική να γεμίσει το TikTok και το Instagram με ωραία βίντεο, με υλικό. Και το πρόβλημά μου σε αυτό δεν είναι ότι αχ, είμαι φαν της Νάνα Μούσχουρη και δεν μου δώσαν το υλικό. Είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί που οργανώνουν αυτά τα event πληρώνονται, βγάζουν λεφτά από τους καλλιτέχνες και το λιγότερο που μπορούν να κάνουν είναι η δουλειά τους. Που η δουλειά τους στο σήμερα, πώς θα ήταν παλιά ένα δελτίο τύπου και φωτογραφίες, τώρα είναι αυτά συν υλικό social, γιατί αυτό είναι το word of mouth, αυτό κινείται και είναι άπειρα τα. Τα έχεις δει και εσύ και από ήδη διαφημιστικές. Κάνουν ένα event και έχουν στείλει ένα κακομοίρι με ένα κακομοίρι. Κινητό, έχει βγάλει τρία story έτσι τη κακιά τη ώρα. Έχει γράψει από κάτω ένα ό,τι να είναι, ούτε hashtag, ούτε tag, ούτε ποιοι πήγαν, τίποτα. Και εγώ θυμάμαι τη φάση που κάναμε βίντεο για το MAD. Στο Madwalk, στο κόκκινο χαλί και δεν μας αφήνανε να κάνουμε ερωτήσεις ενώ μας είχε προσλάβει το MAD για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Και γενικά, ρε παιδί μου, όταν γίνονται event, γίνεται τόση δουλειά από πίσω στην οργάνωση, καλούν ένα σκασμό κόσμο παντού, πληρώνουν λεφτά, λεφτάρες, μιλάμε χιλιάδες ευρώ για μια πολύ μεγάλη διοργάνωση και το υλικό που τις περισσότερες φορές βγαίνει στα social δεν είναι ούτε με επιμέλεια, δηλαδή ένας άνθρωπος να βγάλει κάτι ομοιογενές, να
μαζέψει 10 βίντεο από 10 μεριές και να βγάλει ένα πράγμα. Δεν είναι προσεγμένο. Έχει κάθε story διαφορετική γραμματοσειρά. Δεν έχει link, δεν έχει hashtag, δεν έχει τίποτα. Είναι η προχειρότητα. Και με εκνευρίζει. Όχι γιατί εγώ δεν έχω το υλικό από την Άννα ή από τη Δέσποινα ή από την Άννα Μούσχουρη ή από οποιονδήποτε. Αλλά γιατί αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν λεφτά για αυτό. Δηλαδή υπάρχει κάποιο που τον πληρώνει μία δισκογραφική να πηγαίνει να κάνει τα social. Και του έχουν πει, έλα πήγαινε. Και όταν γυρίσει, φέρνουν τρία story. Αυτό είναι το brief. Ούτε τι βλέπουμε, ούτε τι είναι, ούτε πληροφορίες. Και είναι εκνευριστικό γιατί ζούμε στο 2024 σε λιγότερο από ένα μήνα και υποτίθεται ότι όλα γίνονται και για να επικοινωνηθούν στα social. Ωραία! Και μετά από αυτό το περίεργο rant του Αλέξανδρου, θα πάω σε κάτι πιο προσωπικό και θα πω ότι με ενοχλούν οι υπότιτλοι στο Netflix. Διότι, όπως σας έχω ξαναπεί, έχω βγάλει μοιοπία στα πίσω-πίσω. Εγώ στο δωμάτιό μου έχω μία οθόνη 27, αλλά είναι max. 27 ναι, πρέπει να είναι. Μπορεί. Κάτι τέτοιο. Και πλέον το κρεβάτι μου είναι πιο μακριά από το γραφείο. Μάλιστα. Όταν κάθομαι στο κρεβάτι να δω ταινία για σειρά, δυσκολεύομαι λίγο να δω τους υπότιτλους. Δεν μπορείς να τους μεγαλώσεις. Μπορείς λοιπόν στο Netflix να μεγαλώσεις υπότιτλους, αλλά έχεις τρεις επιλογές. Ή ο πιο μικρός υπότιτλος που έχεις δει ποτέ ζωή σου, ή ο στάνταρ υπότιτλος, ή ένας υπότιτλος που πιάνει τη μισή οθόνη. Και λέω, sorry παιδιά, είστε μία από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες. Αν όχι μεγαλύτερη. Που διανέμει ταινίες, σειρές κτλ. Είναι τόσο δύσκολο να κάνετε πράγματα τα οποία κάνουν, ας πούμε, ακόμα και πειρατικά sites που δεν έχουν budget. Δεν ξέρω, μου έχουν πει εμένα. Παρακαλώ, ναι. Που αντί να βάλεις, έχει τον υπόδειλο στο 100% και μετά μπορείς να βάλεις και τον 10, και τον 20, και τον 30. Έχει μια διαβάθμιση. Και το μεγαλώνεις όσο θες. Ανάλογα με την καβομάρα του καθενού. Στο VLC ακόμα αυτό μπορείς να κάνεις. Mm. Και λέω, ρε γαμώτη μου, δηλαδή η λογική είναι ή δεν θα βλέπω ή δεν θα βλέπω την ταινία. Γάμα με μένα, ρε παιδί μου, γιατί εγώ στην τελική θα κάτσω λίγο πιο κοντά, ξέρω και αγγλικά. Θα ακούσω τι λένε άμα βλέπω κάτι στα αγγλικά, άμα βλέπω κάτι που δεν είναι στα αγγλικά. Αγγλικά. Αλλά σκέψου τώρα τον άλλο, ας πούμε, που δεν ξέρει αγγλικά ή κάποιον που είναι σε μεγαλύτερη ηλικία και θα πρέπει να είναι έτσι. Και που δεν έχουμε όλοι στα σπίτια μας τηλεόραση σαν αυτήν εδώ που μας έχει φορτώσει η Χρύσα, που θα την πάρω εγώ κάποια στιγμή που τη βλέπω εκεί πέρα. Μέχρι να την πάρει η Χρύσα. Ναι. Δηλαδή φαντάζω τώρα τον πατέρα μου, τη μάνα μου, πώς θα δούνε. Το πρόβλημα είναι στις οθόνες τις υπόλοιπες, στην τηλεόραση που. Υπάρχουν και δωμάτια και σαλόνια που η τηλεόραση είναι αρκετά μακριά. Δηλαδή δεν είναι ούτε κοντά, ούτε στη μέση. Είναι λίγο ή δεν είναι πολύ μεγάλη για το χώρο. Αλλά και πάλι δεν νοείται πλέον. Δεν υπάρχει τηλεόραση κάτω από 30, 35, 40 ίντσες. 32 βασικά και μετά πάει 40. Κοίτα, εμείς που δεν έχουμε αγοράσει τηλεόραση εδώ και από 15 χρόνια. Εντάξει. Τώρα λέω ότι ένας που θα αγοράσει το σήμερα, η 40 πλέον είναι η μικρή. Άρα θεωρητικά μια 40 θα μπορούσε να τα δείχνει και λίγο μεγαλύτερα και να έχει και την επιλογή της διαβάθμισης. Θα συνεχίσω με κάτι το οποίο. Το ζήσαμε μαζί και εννοείται ότι το σημείωσα διότι έχω κουραστεί. Με ενοχλεί να κάνω εγώ ο ίδιος το GPS στα ταξί. Το είπα και το έβγαλα από μέσα μου και θα εξηγήσω τι εννοώ. Σε μια μικρή πόλη, στην Άρτα, στην Κομωτινή, οριακά του το περιγράφεις και καταλαβαίνει που να σε πάει. Δεν χρειάζεται να του πεις και να βάλει GPS. Ναι. Σε περιοχές όμως σαν την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, και μιλάω τώρα για την Αθήνα ως μόνιμος κάτοικος που τα έχω φάει, έχω φάει μια περιουσία στα ταξί, για διαδρομές που αφορούν κεντρικά ή πολύ γνωστά σημεία, όχι απλά ο ταξιτζής ή ταξιτζού, το ταξιτζό, να μην ξέρει να πηγαίνει, ο οδηγός ταξί, η δουλειά του δεν είναι να οδηγεί ένα κίτρινο όχημα. Είναι επαγγελματίας ο οδηγός, δηλαδή ένα κομμάτι της δουλειάς του είναι κάποιους βασικούς δρόμους, διαδρομές και νοοτροπία. Έπρεπε λοιπόν να συνεχίσει να υφίσταται, να ξέρει να πηγαίνει. Τώρα, υπάρχει τεχνολογία, η τεχνολογία είναι φίλη μας, θα βάλει το GPS και θα πάει. Μπράβο. Το θέμα όμως είναι ότι από ένα σημείο και μετά κάποια πράγματα είναι θέμα αντίληψης. Δηλαδή, προχθεσινό παράδειγμα, πηγαίνουμε με τη Σιλένα κάπου, βάζουμε να πάμε στο νησάπ των Πετραλώνων, γιατί εκεί θέλαμε να πάμε και το Uber και το GPS που χρησιμοποιούσε έλεγε στην οδηγό να κάνει έναν τεράστιο κύκλο, γιατί ο δρόμος τον οποίο κατέβαινε και έφτανε just στο σταθμό, απλά 5 μέτρα από την είσοδο, δεν κατέβαινε μέχρι κάτω, έπρεπε να κάνει τον κύκλο. Είναι κουραστικό να παίρνω ένα ταξί και κάθε 2 λεπτά να του λέω εγώ, εδώ κάνουμε δεξιά γιατί το GPS του βγάζει κύκλο. Άσε με εδώ γιατί η είσοδος είναι εδώ και 3 μέτρα δεξιά και το GPS ή το Uber επειδή λεφτά θέλει να βγάλει, θέλει να κάνει κύκλο. Να του λες ότι πάμε από Κουκάκι, κλασικό παράδειγμα που το παίρνω εγώ συνέχεια. Όλοι οι ταξιτζίδες επιμένουν να πάνε από τη Γαμημένη την Καλλιρόη, από το φανάρι στο Έμστ, που άμα σε πιάσει ένα κόκκινο, πρέπει να κάτσεις 8 κόκκινα φανάρια. Πρέπει να του πεις εσύ θα πάμε από Δημητρακοπούλου, πρέπει να του πεις εσύ θες να βγεις συγκρού, μη βγεις από Ζήνη.
ας βγούμε από Άγιο Ιωάννη. Και ο καθένας για την περιοχή του μπορεί να φέρει εκατοντάδες τέτοια παραδείγματα. Είναι κουραστικό γιατί μπαίνω σε ένα ρημάδι ταξί. Γι' αυτό βάζουμε και το που πάμε, για να μην έχουμε αυτή τη διάδραση. Αν εκείνη την ώρα έχουμε κάπου όλο το κεφάλι μας ή δεν θέλουμε να κοινωνικοποιηθούμε. Και για να πρέπει να εξηγώ εγώ στον οδηγό πού να στρίψει, πώς να πάει, πώς να μην πάει. Νησάφι. Δηλαδή είναι απλή λογική ότι αν είναι π.χ. 8 η ώρα το πρωί δεν θα βγω στη Συγκρού γιατί είναι κόκκινη. Είναι απλή λογική ότι δεν θα κάνω το γύρο της Ομόνοιας για να πάω, ας πούμε, στα Εξάρχεια, θα στρίψω από πιο πριν. Και επίσης, βλέποντας και το GPS, επειδή δεν είναι one-off τύπου εγώ έδειξα αυτή τη διαδρομή και δεν αλλάζω, μπορείς να πάρεις και μια πρωτοβουλία, εννοείται και κατόπιν συνεννόησης, να στρίψεις λίγο νωρίτερα, λίγο αργότερα, να σου κάνει έναν ωραιότατο επαναπροσδιορισμό διαδρομής. Δηλαδή, επειδή έβγαλε να πας από αυτόν τον δρόμο, δεν σημαίνει ότι υπάρχει μόνο αυτός. Είναι τρελό. Θα συνεχίσω. Ναι. Με ενοχλούν οι κριτικές στο Scrooge. Και με ενοχλούν διότι φέτος χάλασε η ηλεκτρική μου κουβέρτα. Την είχα πολλά χρόνια, την αγαπούσα πάρα πολύ. Ήταν μια πολύ καλή έκβαση. Ναι, γιατί ήταν πάρα πολύ καλή και είχε αντέξει πάρα πολλά χρόνια. Τώρα θέλω να πάρω λοιπόν μια καινούργια. Έχω πάρει, πήρα πρόχειρα μια από το σούπερ μάρκετ που είναι για τον Μπούτσο. Ίσα μέχρι να δω τι θα κάνω. Θέλω να πάρω μια διπλή. Αυτά σα τα δίνω πληροφορίες στην πραγματικότητα, γιατί θέλω να αποσπάσω από εσά εμπειρίες από ηλεκτρικές κουβέρτες και να μου πείτε ποια να πάρω. Και μπαίνω λοιπόν, έχω καταλήξει σε δύο που μου φαίνεται ότι ταιριάζουν σε αυτά που θέλω, στα 120 βατ, πλοίοι, έτσι, αυτό, εκείνο, το άλλο. Το θέμα μου είναι ότι θέλω στην τελευταία σκάλα να γίνεται φούρνος. Ναι. Να μην αντέχω, πούμε, μέσα. Ωραία. Άμα θέλω, έχω την επιλογή να το καταλάβω. Θες να καείς, ναι. Ωραία, αυτό. Και θέλω επίσης, αν γίνεται, να μην κλείνει αυτόματα στις 3 ώρες που έκλεινε η προηγούμενη και ψωλιάζαμε μετά, ούτε να μένει ανοιχτή για πάντα, όπως είναι αυτή η φθηνή που πήρε από το σούπερ μάρκετ, γιατί ξεχνάω όλη μέρα. Μάλιστα. Πού θέλω να καταλήξω? Έχω βρει δύο αρκετά παρεμφερείς. Οι μισοί λένε μαλακά, είναι το καλύτερο προϊόν που έχω πάρει ποτέ. Δηλαδή, αυτή την κουβέρτα την έχω 7 χρόνια. Υπόστρωμα εδώ μεταξύ. Δηλαδή, θερμινόμενο υπόστρωμα, ναι. Το έχω 7 χρόνια και δεν έχει πάθει τίποτα. Το βάζω στο 5 και είναι το καζάνι της κολάσεως. Πραγματικά ότι καλύτερο. Και η άλλη μισή είναι σε φάση. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς λένε ότι αυτό το πράγμα ζεσταίνει. Εμένα δεν μου ζεσταίνει. Το αφήνω μία ώρα, δεν έχει ζεστάνει. Μου χάλασε μέσα σε ένα χρόνο ή μέσα σε 3 μήνες. Νιώθω τις αντιστάσεις, δεν νιώθω τις αντιστάσεις. Δεν μου φτάνει εκείνο, δεν μου κάνει τ' άλλο. Και λέω, πάρτε μια απόφαση. Άρα σε ενοχλεί η αμφιθυμία του κόσμου που κάνει κριτικές στο Scrooge. Δεν γίνεται, ρε παιδί μου, αν ένα προϊόν είναι καλό, είναι καλό. Ωραία. Αν ένα προϊόν είναι κακό, είναι κακό. Κάπου βρείτε μια μέση λύση. Δεν μπορεί να είναι ο ένας σε φάση, μαλάκα, δεν έχω πάρει καλύτερο ηλεκτρικό υπόστρωμα, και ο άλλος να είναι σε φάση, δεν έχω πάρει χειρότερο. Τι είναι κόμενος, να είναι υποκειμενικό. Θα σου πω ότι σκέφτομαι εγώ, ότι πιστεύω ότι πιο δύσκολα γράφει κάποιος κάτι καλό παρά κακό. Άρα, πώς να σου πω, θα έχεις εσύ την ανάγκη να μπεις να πεις ότι δεν έχω ξαναπάρει τέτοιο recorder στη ζωή μου. Όχι, άμα είναι θα το καλύτερο. Την ανάγκη εννοώ να το γράψεις άμα δεν ίσχυε. Α, όχι. Να γράψεις ψέματα, όχι. Το να μπεις όμως και επειδή πήρες εσύ ένα θερμινόμενο υπόστρωμα που το είχαν παρουσιάσει χ. Ή που μπορεί να είδες μετά ότι ακριβά το πήρες γιατί το απέναντι μαγαζί το πουλάει πιο φτηνά. Και να ψάχνεις αφορμή να το θάψεις, να πεις ότι δεν μ' αρέσει. Το βρίσκω πιο πιθανό. Έχουμε την τάση να γράφουμε περισσότερο κακές παρά καλές κριτικές. Άρα δεν νομίζω ότι έχει κανείς όφελος να μπει να γράψει ψεύτικη καλή. Ενώ ψεύτικη κακή για να νιώσει ότι απένει με δικαιοσύνη μπορεί να γράφει ψεύτικη. Υπερβολική, δηλαδή μπορεί να μην την έχει χρησιμοποιήσει, να μην έχει πατήσει τα κουμπιά σωστά και να λέει δεν ζεσταίνει. Με ενοχλούν τα πλαστικά και άσχημα λουλούδια. Προσέξτε, τα είπα. Όχι, δεν εννοώ αυτά. Περίμενε, αυτά είναι πανέμορφα. Να βάλω εδώ φυσικό λουλούδι που θα ποτίζεται μία φορά το τρίμηνο και θα έχει την τύχη του. Ο Τάκης. Τάκη. Όμως, συγγνώμη, ο Τάκης πριν πεθάνει. Έχει πεθάνει, έχουμε πετάξει. Μπορεί, δεν θυμάμαι. Έχει πεθάνει καιρό τώρα. Ο Τάκης πριν πεθάνει, παρατρίχα θα μας έτρωγε. Έξω από room to let Airbnb φασούλα έβαλα 3 γλάστρες που τι πιο όμορφα από το να βάλεις. Δεν σου λέω λουλούδια και κλάμινα και αυτά μπορεί με το κρύο να επηρεάζονται κιόλας. Αυτά που κρατάνε όλο το χρόνο, 2 πρασινάδες. Να τις ποτίζεις κιόλας να είναι μια ομορφιά το δημόσιο.
δημόσιο χώρο, στο πεζοδρόμιο. Είναι λίγο άσχημο. Επίσης υπάρχουν πλαστικά και πλαστικά λουλούδια. Εμείς εδώ θέλαμε κάτι από πίσω να κάνει μπούγιο. Δεν το πήραμε σε αυτό να το βάλω έξω από το σπίτι μου. Ναι, είναι σαν παράρτημα του Τζάμπο. Δηλαδή, αν έβαζα έξω από το σπίτι μου, αν έβαζα στο μπαλκόνι μου, αν έβαζα έξω από το μαγαζί μου, θα φρόντιζα να ήταν κάτι πλαστικό μεν, όμορφο δε. Αληθοφανές. Ή κάτι που, πώς να σου πω, δεν μπορώ να συντηρώ ενδεχομένως, λέμε τώρα, ένα τείχο με τριαντάφυλλα να πάρω αυτά που είναι επεξεργασμένα για να κρατάνε για πάντα, να δώσω 20.000 ευρώ για να γεμίσω τον τείχο, θα βάλω πλαστικά. Αλλά υπάρχει και το πλαστικό το τριαντάφυλλο που είναι άσχημο και το πλαστικό το τριαντάφυλλο που είναι όμορφο. Ή ας πούμε, στα νεκροταφεία. Στα νεκροταφεία. Πολλοί κόσμος βάζει στα βάζα, στα μνήματα, πλαστικά. Γιατί για εμείς στο χωριό έχουμε πλαστικά. Γιατί με τον καιρό εκεί δεν κρατάει ούτε. Έλα, τον αφυτεύαμε, δεν θα κράταγε. Και άμα δεν πάει ένας άνθρωπος να τα περιποιηθεί. Λίγη αισθητική στο πλαστικό τριαντάφυλλο θα ήθελα, αν με ρωτάτε. Εγώ από όλα αυτά θέλω να κρατήσουμε ότι το παράδειγμα που βρήκε να σας πει ο Αλέξανδρος για τα πλαστικά λουλούδια ήταν τα νεκροταφεία. Με ενοχλούν οι αεροπορικές εταιρείες. Όλες. Ωραία, παρακαλώ. Έχω κουραστεί πάρα πολύ. Κάποια στιγμή δεν ξέρω με ποια αφορμή έγινε αυτό με τον κορονοϊό. Μπορεί. Θυμάσαι που κάποτε υπήρχαν ακριβές αεροπορικές και φθηνές αεροπορικές. Βεβαίως, καλά. Δεν θυμάμαι εγώ πηγαίναμε με 20 ευρώ Θεσσαλονίκη. Και που στα φθηνές υπήρχε λόγος που ήταν φθηνές. Γιατί δεν είχες πει βαλίτσα, δεν σου δίνανε γεύμα, δεν σου μιλάνε καλά-καλά. Δεν σου δίνανε καν ζώνη να βάλεις. Τέτοια πράγματα. Και λύγεις, παίρνω αυτό το ρίσκο, ρε παιδί. Το ένα ήταν κάσα, ωραία, τι άλλο ήταν χαρτόκουτο. Ωραία. Κάποια στιγμή αποφάσισαν μέχρι και πολύ μεγάλες αεροπορικές να πούνε, λοιπόν, εμπρός στο δρόμο που χάραξε, θα το πω, η Ryanair. Πες το. Και αντί να σου έχω ένα εισιτήριο κανονικό, να ξέρεις τι αγοράζεις, θα σου έχω ένα εισιτήριο στο οποίο είναι το πιο φθηνό μου, αλλά μπορείς να πάρεις μόνο το τσαντάκι σου. Το οποίο ναι, ακόμα και αστείο. Να πηγαίνω μία μέρα στη Θεσσαλονίκη για ένα συνέδριο, δεν μπορώ να καταλάβω πώς μπορώ να πάω μόνο με το τσαντάκι. Με ένα νεσεσέρ. Ναι, δηλαδή δεν είναι εφικτό, παιδιά. Ναι. Ποιος το παίρνει αυτό το εισιτήριο, δεν ξέρω. Μετά, με 15 ευρώ παραπάνω, σου έχω το ψιλονορμάλ εισιτήριο, αυτό που παίρναμε παλιά, που έχει μία χειροποσκευή, ένα προσωπικό αντικείμενο και άμα λάγει, σε ταΐζουν και ένα καφέ. Ναι. Και μετά, άμα δώσει άλλα 15 ευρώ, θα σου δώσω το πιο νορμάλ εισιτήριο, που έχει και μια βαλίτσα και σου δίνω και φαΐ άμα χρειαστεί. Και τσαντίζομαι γιατί μπαίνω να κλείσω το εισιτήριο για την Πράγα. Και βλέπω, ρε παιδί μου, έχουν βάλει πιθανές ημερομηνίες και τα λοιπά. Λέω, τι ωραία, 100 ευρώ πήγαινε έλα. Ωραιότατο. Καταπληκτικό το άτομο. Ναι, ναι. Ωραιότατο. Είπαμε. Τώρα και ναι. Μπαίνω λοιπόν μέσα και φυσικά έχω ξεχάσει ότι με 100 είναι άμα είναι. Με το βρακί. Με το βρακί μου άμα πάω στην Πράγα. Άμα στην Πράγα, άμα πάω, που θα πάω και Γενάρη και θα πεθάνω στο κρύο, θέλω να πάρω και βαλίτσα. Πρέπει να πάρω χειροποσκευή οπωσδήποτε, γιατί να έχω 5 πράγματα. 150 βγήκε το άτομο που με τσαντίζει, γιατί ξεκίνησα με μια λογική. Α, τι ωραία, 100 ευρώ και ξαφνικά πήγαμε συν 50%. Και συν 50% για κάτι που μου φαίνεται πολύ δεδομένο. Πες τη βαλίτσα κάτω γάματι, ότι είναι όντως έξτρα. Αλλά τη χειροποσκευή, ρε μαλάκα. Θα σου πω. Εγώ... Το ότι πρέπει να πληρώσω για να διαλέξω θέση. Είχα αυτό το παράδειγμα στο μυαλό μου με τη θέση και ήθελα να πω ότι εμένα αυτό που με ενοχλεί, έχω καταλάβει, ενώ ρεαλιστικά μιλώντας, αυτή τη στιγμή, όχι μόνο στην Ελλάδα, παγκοσμίως, υπάρχουν κάποια πράγματα που όχι απλά δεν πέφτουν, μόνο ανεβαίνουν. Δηλαδή, οι μεταφορές μπορεί βεβαίως στο εξωτερικό να είναι κατά αναλογία πιο φτηνές, αλλά γενικά τα αεροπορικά εισιτήρια μετά τον COVID έχουν πάει στο Θεό τελεία παντού. Από τη φτηνή που δεν είναι πια φτηνή, μέχρι τη μεσαία που δεν είναι πια μεσαία, μέχρι την ακριβή που είναι πανάκριβη. Και μετά μπορούν να σου στέλνουν newsletter και να σου λένε ταξίδεψε στο τάδε με 53 ευρώ. Ναι, γιατί με αυτό το τάδε μάλλον το χωριό μου που ανοίξε ένα αεροδρόμιο. Δεν θα άνοιξε κανένα προορισμό περιοπής. Πάλι θα πας με το βρακί. Ναι. Λοιπόν, εμένα αυτό που με πειράζει είναι να χρεώνεις. Εγώ σου λέω ότι συμφωνούν όλες οι αεροπορικές μεταξύ τους ότι θα έχουμε ένα βασικό εισιτήριο που θα είναι ελάτε όπως είστε, ελάτε με το βρακί. Τώρα ποιος το ξέρει με το βρακί, ούτε και η... Και οι strippers ακόμα παίρνουν και μια αλλαξιά δεύτερη. Άμα τους κιστεί το ένα, να βάλουν άλλο. Λοιπόν, okay αυτό. Εμένα με ενοχλεί το παράλογο της κάθε επιμέρους χρέωσης. Δηλαδή, να πληρώσω για να κάτσω μαζί, ρε φίλε, να πληρώσω. Γιατί έτσι λειτουργεί το πράγμα. Μπράβο. Είναι δυνατόν και στην Ελλάδα σε εταιρεία και στο εξωτερικό σε εταιρεία που έχω δει. Η επιλογή θέσης να έχει. Να υπάρχει θέση που είναι 5 ευρώ, θέση που είναι 8 ευρώ, θέση που είναι 13 ευρώ. Δηλαδή, είστε τρελοί. 13 ευρώ δεν θα δώσω γιατί.
εκεί που θα κάτσω, η διπλένη μου θα είναι άδεια ή η μπροστινή μου θα είναι 4 μέτρα μπροστά και θα βάλω το ένα πόδι εδώ και θα το παίζω μουνάρα. Είναι απλά πιο μπροστά στο ίδιο αεροπλάνο που είναι πλέον σακτέλ. Δηλαδή, εάν οι χρεώσεις ανταποκρίνονταν σε μία σοβαρή, πώς να το πω, παροχή, να πω ναι ρε φίλε. Να τα δώσω. Δηλαδή στη βαλίτσα, ξέρεις και όσες φορές έχουμε πάει μαζί, πάντα παίρνω όχι η χειραποσκευή ή έξτρα 10 κιλά, τη μεγάλη. Γιατί θα ψωνίσω κάτι από εκεί, θέλω να πάρω τα μπουφάν μου, άμα είναι χειμώνα, τα ρούχα είναι βαριά. Αλλά εκεί λες. Ναι, αλλά εκεί λες, πληρώνω 3, γιατί δεν είναι 15. Είναι ανάλογα την εταιρεία. Θα σου πω ότι με παρένθεση. Πάω να κλείσω τα εισιτήρια μαζί για να βάλουμε και τις θέσεις μαζί πιο εύκολα και τα λοιπά με το φίλο. Ναι, αλλά έπρεπε να βάλετε και μια βαλίτσα μετά. Επειδή αυτό δεν ήθελε έξτρα βαλίτσα, γιατί είναι αγοράκι και έχει δύο βρακιά. Και δύο μπλούζες και εκεί τελειώνει η γκαρντερόμπα του. Και εγώ είμαι σε φάση, θέλω να πάρω αυτό, αυτό, αυτό. Εγώ τόσο παρόλα μόνο στο ταξίδι. Ναι, θέλω να πάρω και πράγματα να τα φέρω πίσω, γιατί έχει και Primark στην τυχεία. Θέλω βαλίτσα. Δεν μπορούσα να κλείσω δύο διαφορετικά εισιτήρια από τον ίδιο λογαριασμό. Έπρεπε να μπω και να το κάνω δύο φορές. Που σημαίνει ότι μέσα σε όλα είχα και το άγχος ότι αφού διάλεξα θέση στο πρώτο εισιτήριο, που έκλεισα, ας πούμε, το δικό μου πρώτα με βαλίτσα, μετά έπρεπε να προλάβω να σιγουρευτώ ότι θα έχει τη θέση. Έκανα χαζομάρα, έπρεπε να κλείσει τα δύο εισιτήρια χωρίς επιλογή θέσης ή το ένα, γιατί αν είναι πολύ μακρινή πτήση, ναι, μακρινή ημερομηνιακά, δεν έχουν επιλέξει πολύ τις θέσεις. Δηλαδή, περισσότεροι στην αρχή κλείνουν έλα χωρίς και μετά, αν του πιάσει το τέλος, ότι θέλω να κάτσω δίπλα-δίπλα. Όταν ανοίξει το check-in, γιατί πριν ανοίξει το check-in, θέση έχουν κλείσει μόνο αυτοί που πλήρωσαν, οι οποίοι είναι ελάχιστοι συνήθως. Γιατί θες να κάτσεις μαζί. Στο εισιτήριο, αυτό που λες, είναι 15 ευρώ παραπάνω και όχι 25, γιατί δεν πήρα το απλό εισιτήριο συν τη βαλίτσα. Και λέω λοιπόν, ρε παιδί μου, ότι για μένα εκεί είναι το πρόβλημα. Ότι κανείς δεν θα είχε θέμα να πληρώσει για μία υπηρεσία, αρκεί αυτή η υπηρεσία να ήταν πραγματική. Να λες, ναι, ρε φίλε, κοίτα που τα έδωσα αυτά τα 20 ευρώ. Τι ωραία που κάθομαι ή τι ωραία που εξυπηρετούμε. Θα εξυπηρετηθείς μαζί με το σωρό. Δεν θα έχεις καμία διαφορά στην εμπειρία σου, εκτός αν είσαι σε καμία υπερατλαντική πτήση που η business είναι δωματιάκι και όχι θέση. Είναι κρίμα. Και κατακλειδώνω εγώ με κάτι το οποίο νομίζω ότι δεν είμαι ο μοναδικός άνθρωπος τον οποίο ενοχλεί, αλλά ας το πούμε έτσι για να ακουστεί. Με ενοχλεί οι αποψάρες. Εντός και εκτός social για τους LGBT γάμους και την τεκνοθεσία. Και θα εξηγήσω. Αρχικά υπάρχει μια πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση στα κανάλια, στα ίντερνετ, επειδή ακούγεται ότι επίκειται να γίνει μια ψήφιση. Μας αναγκάζουν, μας το φέρνουν, μας το βάζουν, μας το κάνουν, δεν με αφορά, έρχεται, θα γίνει. Για ποιο λόγο πρέπει ο κάθε ένας άνθρωπος που βρίσκεται εκεί έξω, και το λέω τώρα σοβαρά, να έχει λόγο για το πώς εγώ και ο κάθε εγώ, όχι θα ζούμε τη ζωή μας, γιατί ζούμε ούτως ή άλλως, δεν το ρωτάμε, για το πόσα δικαιώματα θα έχω εγώ και πού είναι το πρόβλημα. Όλοι μπορούν να έχουν άποψη, γιατί δημοκρατία έχουμε. Το πρόβλημα είναι ότι τα κανάλια κυρίως επιλέγουν συνειδητά να ρωτάνε την άποψη ανθρώπων που όχι απλά δεν είναι σύμμαχοι, είναι ό,τι πιο οπισθοδρομικό υπάρχει. Αφού αυτό κάνει νούμερο. Το θέμα είναι ότι αυτό όμως για μένα πρέπει να έχει και ένα όριο. Και το όριο είναι το να εκφραστούν όλοι μεν, αλλά ξαφνικά είναι σαν να πηγαίνω εγώ να ρωτάω την περιπτερού και τη μοδίστρα ποια είναι η γνώμη της για το εμβόλιο του πνευμονιόκοκου. Έχει άποψη, γιατί άμα θέλει μπορεί να μην το κάνει ή να το κάνει. Αλλά αν αυτό το ανάγω σε θέμα, και αυτό δεν είναι μία περίπτωση, είναι εκατοντάδες περιπτώσεις ανθρώπων που ρωτώνται για το συγκεκριμένο θέμα με μόνο σκοπό να καλλιεργήσουν ένα κλίμα το οποίο δεν κάνει καλό σε κανέναν, ρε παιδί μου, ούτε στους ίδιους κάνει καλό, ούτε σε εμάς τα LGBT άτομα κάνει καλό. Με ενοχλεί. Δηλαδή, γιατί να ρωτήσει τη Μαρία Ιωαννίδου, που το θυμάμαι τώρα πρόσφατα, ποια είναι η άποψή τη. Δεν υποτιμώ τη γυναίκα, αλλά είναι προφανές ότι κατά 99% λόγω του ότι μεγάλωσε σε μια άλλη εποχή, οι πιθανότητες να είναι υπέρ της τεκνοθεσίας και του γάμου είναι λίγες. Δεν σου λέω ότι όλοι οι μεγαλύτεροι άνθρωποι είναι κατά, αλλά η πλειοψηφία των μεγάλων ανθρώπων είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να το δεχτεί ακόμα εύκολα. Γιατί να πας να τη ρωτήσει. Δηλαδή, μόνο που δεν έχουν σηκώσει από τον τάφο τίποτα 105 χρονών αυτούς που είναι γραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους, να τους ρωτήσουν ποια είναι η γνώμη του για τον Κασελάκη και τι πιστεύουν για την τεκνοθεσία και αν πρέπει τα γκέι ζευγάρια να παντρεύονται. Γιατί δεν του κάνουν μια ερώτηση ποια είναι η γνώμη του για τη θεία κοινωνία. Γιατί δεν του κάνουν μια ερώτηση ποια είναι η γνώμη του για τη διαλυματική νηστεία. Γιατί δεν του κάνουν μια ερώτηση ποια είναι η γνώμη του για το ζαχαρόδι διαβήτη. Δηλαδή, γιατί ρωτάνε ένα γαμημένο πράγμα ανθρώπου που ξέρουν τι θα απαντήσουν για να κάνουν νούμερο, OK. Και αυτό δεν καταλαβαίνουν ότι διωγγώνει και δημιουργεί μια εντύπωση ότι η κοινωνία είναι εκεί, ενώ η κοινωνία στην πραγματικότητα, αν βγει έξω στον δρόμο, δεν σου λέω
ότι είναι ιδανικά και αγγελικά πλασμένοι, αλλά σίγουρα δεν είναι εκεί. Τους δίνουμε τόσο δημόσιο λόγο και δεν φροντίζουμε να δώσουμε τον αντίστοιχο και στην άλλη μεριά των ανθρώπων που έχει να κάνει προπαγάνδα υπέρ, να πει την άποψή της. Δηλαδή, πόσοι θα μας πούν ακόμα για το γάμο, για το γάμο και την τεκνοθεσία. Καταλαβαίνω τι λες και συμφωνώ. Απλά έχω την αίσθηση, παίρνοντας σαν παράδειγμα τα βίντεο του Vibrator. Βεβαίως. Που έχουμε κάνει πολλές φορές αυτή τη συζήτηση, ναι, με τον Νίκο, που μας λέει ότι αυτά τα βίντεο είναι ό,τι γυρίσαμε. Δεν είναι αληθινά περιστατικά. Δεν έχω ράψει. Εμείς το ξέρουμε. Τέλος πάντων, έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση. Ζουν ανάμεσά μας αυτά τα, ναι, άτομα που θα πούνε. Δεν βάζω επίτηδες στα αυτούς που λένε κοτσάνες για τα views. Ό,τι μου λένε, αυτό βάζω. Υπάρχει κόσμος που αγνοεί βασικά πράγματα. Ότι π.χ. είναι πάρα πολύ ο κόσμος που δεν έχει ιδέα, που δεν καταλαβαίνει, δεν έχει μπει στη διαδικασία να σκεφτεί. Εδώ έβλεπα το βίντεο που ρώτα γιατί πολιτευμά έχουμε και κάπου με πεις καρδιά μου. Γιατί δεν με πειράζει να πεις λάθος το πολίτευμα. Αν μου πεις δημοκρατία, είμαι κομπλέ. Δεν χρειάζεται να μου το πεις όλο. Ναι. Αλλά αυτό το τι πολίτευμα έχουμε, Νέα Δημοκρατία, κάπου κάτι, ναι, έσπασε μέσα μου. Ναι. Οπότε θεωρώ ότι εμείς στο μικρό κοσμό μας ίσως βλέπουμε ανθρώπους που έχουν χει απόψεις και θεωρούμε ότι έτσι είναι. Αλλά νομίζω ότι δεν είναι έτσι. Νομίζω ότι απλά υπάρχει μικρότερη αντίδραση και βίαιη αντίδραση από τους ανθρώπους που είναι κατά όλων αυτών των πραγμάτων, που είναι τα λογικά δικαιώματα κάποιων ανθρώπων, σε σχέση με παλιότερα. Πάνε και ρωτάνε μόνο σε χασμένους, μεγάλους, ομοφοβικούς, φασίστες. Πώς να σου πω, υπάρχουν αυτοί οι άνθρωποι, όλες αυτές οι ομάδες ανθρώπων, αλλά όλοι ξέρουμε ότι θες να είναι 20%, θες να είναι 25%. Γιατί δεν ρωτάνε το υπόλοιπο χαμημένο 75%, όχι γιατί. Για να υπάρχει ίση τέτοια. Είναι νούμερα. Ναι, αλλά αυτό είναι ξεφτυλισμένο. Και τα νούμερα, και εμείς θα βάλουμε στον τίτλο. Μπορεί να βάλουμε τώρα το ξέσπασμα του Αλέξανδρου, αντί να βάλουμε το ραν. Αλλά ρε φίλε, δεν έκανε ένα βίντεο 50 λεπτά που έκανα μισό λεπτό ξέσπασμα και βάλα ξέσπασμα. Δηλαδή και στην μπουστιά θέλει ένα τρόπο. Τέλος πάντων, με τούτα και με εκείνα, αυτό ήταν το βίντεό μας. Κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο. Κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας, δεν έχω άλλη φωνή. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι και να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Για όλα τα βίντεο που θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν σε αυτό το κανάλι. Όσο θα μας ενοχλούν πράγματα και θα ερχόμαστε εδώ να σας τα μοιραζόμαστε. Κάτω στο κουτάκι πληροφοριών θα βρείτε όλα μας τα social media για να μας ακολουθήσετε σε αυτά. Και φυσικά μην ξεχάσετε να μας γράψετε στα σχόλια τι ενόχλησε εσάς αυτό το μήνα, αυτό το διάστημα, αυτές τις μέρες. Κάτι έτσι να δούμε, να μην νιώθουμε τόσο μόνοι μας. Να μην νιώθουμε. Άντε, γεια!